Το κόψαμε πιο κοντό λίγο για να πιάνουμε τα καρφιά. Φιλέ, σιδεροπρίονο. Όχι, θα κάτσουμε να παίξουμε τώρα. Λοιπόν, μια χειροτεχνία όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για σας. Τι κάναμε τώρα εδώ? Για να το βγάλουμε τη λάμα. Να τη λάμα. Χαλάει η λάμα, βάζουμε τα καρφάκια μέσα εδώ. Από καρφί. Βάζουμε το καρφάκι. Ένα εδώ, ένα από την άλλη μεριά. Και τώρα σφίγγουμε. Θα τεντωθεί η λάμα. 2-3 φορές άμα το φέρουμε, έγινε τέλεια. Μπορούμε να κόψουμε. Εντάξει. Πώς το κάναμε τώρα αυτό? Για να το λύσουμε πάλι. Τέλος, λύθηκε. Βγαίνει. Εδώ. Βίδες. 1-2 βίδες. Βλέπετε. Τρυπήσαμε εδώ με ένα τρυπανάκι για να μπει η βίδα. Εδώ και εδώ. Και εδώ όμως θα βιδώσει. Αυτό που είναι, που μπορεί να το κάνει, μας το δίνει. Έχει περιθώρια δηλαδή, μόλις θα τεντώσει. Αυτό εδώ. Σφίξτε καλά τις βίδες αυτές. Δεν πειράζει. Να πιάσουν οι βίδες μέχρι εδώ μέσα. Το ξύλο πρέπει να είναι καλό, έτσι. Να αντέχει. Μην βάλετε κανένα καλάμι. Έτσι ακριβώς. Θα βάλουμε τη λάμα εδώ, πριν κόψουμε αυτό το ξύλο. Θα βάλουμε τη λάμα αυτή ακριβώς εδώ με τα καρφάκια έτσι. Για να μετρήσουμε ακριβώς. Θα βάλουμε δηλαδή τη λάμα μέσα εδώ στα καρφάκια, έτσι όπως το βάζουμε τώρα, μέσα στις τρυπούλες. Για να κόψουμε το ξύλο δηλαδή αυτό. Το βάζουμε εδώ, το βάζουμε στα ίσια έτσι εδώ, κόβουμε το ξύλο ακριβώς να είναι ίσια εδώ. Εντάξει, το βάζουμε μετά μέσα, εδώ κάνουμε τις τρύπες, 1, 2, 3, 4. Εδώ κάναμε λίγο πιο μεγάλη τρύπα για να χωράει τέτοιο σκοινί. Λίγο χοντρό να είναι το σκοινί. Όχι ψηλό, λίγο χοντρό. Με 2-3 φορές να μπορεί να μας το τεντώσει. Εδώ ακριβώς τώρα, για να μπορούμε να βάλουμε μέσα εδώ στην τρύπα, με ένα απλό πριόνι. Το σκίζουμε μέχρι εδώ και μέχρι εδώ. Πολύ εύκολα. Εντάξει. Ένα πριονάκι. Για να μην λέτε ότι δεν έχω μετά σιδεροπρίωνο. Εντάξει. Και κάτι άλλο. Όταν έχουμε το σιδεροπρίωνο, είτε είναι έτοιμο είτε το κάνουμε εμείς, όταν κόβουμε μια σωλήνα, η κόψη πάει στη δύναμη έτσι. Εντάξει. Μπροστά σμπρώχνουμε και κόβουμε τα δοντάκια. Όταν όμως έχουμε σκέτη λάμα, έτσι, δεν μπορούμε να κάνουμε να σμπρώξουμε μπροστά. Θα μας τραβώνει. Οπότε τι κάνουμε? Αλλιώς, όταν τραβάμε κόβουμε. Έτσι. Αυτό να το θυμάστε. Όταν τραβάμε κόβουμε. Τα δοντάκια δηλαδή να κοιτάζουν προς τα δω. Έτσι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν το γυρίσω τώρα αλλιώς εδώ και σμπρώξω με το που θα μαγκώσει, βλέπετε, θα μας τραβώσει τη λάμα. Ενώ όταν τραβάμε, δεν γίνεται να κάνει τίποτα. Δηλαδή τραβάμε, δεν θα σπάσει κάτι. Και θα το κόψουμε. Να είστε καλά παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Να διαβάζετε και την περιγραφή από κάτω. Έτσι. Οκ. Okay.